Ναι, εκτός σημερινής διάταξης μπήκε το θέμα της Παναχαϊκής. Θεωρώ ότι αυτοί που το επαναφέρουν, και αυτό υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επαναφέρουν εξυπηρετώντας κάποιους άλλους σκοπούς. Εμείς από την αρχή είχαμε μια ξεκάθαρη θέση. Εμείς φιλοξενούμε σε εγκαταστάσεις αθλητικές, οι οποίες έχουν χτιστεί και με τα λεφτά του ελληνικού λαού, και θεωρώ ότι κανείς δεν πρέπει να αρνείται αυτήν τη χρησιμοποίηση από επαγγελματική ή ερασιτεχνική ομάδα, αν αυτό μπορεί να γίνει. Σήμερα λοιπόν εγώ αισθάνομαι και δικαιωμένος και για ένα λόγο επιπλέον, ότι εδώ οι Κορίνθοι είδαν, όσοι ήταν στο γήπεδο, είδαν ένα πολύ όμορφο αγώνα σε αθλητικά πλαίσια. Κέρδισε η Παναχαϊκή και εγώ δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, γιατί έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, όπως παίζει πάντα, αλλά σήμερα κατάφερε και να κερδίσει. Χειροκροτήθηκε η ομάδα, εγώ μίλησα με αρκετούς φιλάθλους που ήταν στο γήπεδο. Όλοι αυτοί που είπαν, με συνεχάρισαν γιατί φιλοξενούμε εδώ την Παναχαϊκή. Εγώ θεωρώ ότι σιγά σιγά οι ποδοσφαιρόφιλοι εδώ του νομού θα αγκαλιάσουν αυτή την ομάδα, θα αγκαλιάσουν μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είχα πει από την αρχή. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, καθαρό ποδόσφαιρο, θα αγκαλιαστεί, θα χειροκροτηθεί και δεν σας κρύβω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην θεωρούμε και αυτή την ομάδα δική μας κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε μια ιστορική ομάδα, έπαιξε σε μεγάλες κατηγορίες. Αλλά θεωρώ ότι το να φιλοξενούν μια ομάδα από ένα γειτονικό νομό, από την Πάτρα, δεν είναι κάτι το αρνητικό, είναι πολύ θετικό. Η συντηρητική πλειοψηφία εδώ των Κορινθίων, ιδιαίτερα των επιχειρηματικών, βλέπουν με θετικό μάτι αυτή την φιλοξενία. Ελάχιστες φωνές, και δυστυχώς κάποιες από αυτές είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και πήραν σήμερα τις απαντήσεις, ακούστηκαν κάποιες απόψεις. Θεωρώ ότι σήμερα το θέμα κλείνει και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι φιλοξενούμε μία ομάδα, μία ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, μία ομάδα που ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις, δίνει αυτά που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Έτσι, να μπούμε άλλες λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν που προβλέπονται από τη χρήση των εγκαταστάσεων, δίδονται από την Παναχαϊκή. Γιατί ακούγονται πολλά εκεί στην Πάτρα, από κάτι, δηλαδή παραποιούνται ακόμα και οι συνεντεύξεις που δίνουν. Σήμερα επιχειρήθηκε Φερρυπή από τον επικεφαλής της μειοψηφίας να πει ότι εγώ δήλωσα στο ΜΑΞ ότι θα δίνουμε δωρεάν τις εγκαταστάσεις, θα είμαστε και σπόνσορες, ό,τι θέλανε λένε. Και ευτυχώς εγώ είχα πάρει με email όλη τη συνέντευξη, την είχα απομαγνητοφωνήσει και έδειξα ότι ανέφερα τι ακριβώς είπα, λέξη-λέξη, που δεν έβγαινε καθόλου αυτό το συμπέρασμα και κάποιων site και κάποιων ειδησιογραφικών δελτίων που έχουν εκδοθεί και στην Πάτρα και εδώ. Καμία σχέση. Εντάξει. Ξεκάθαρα λοιπόν εμείς φιλοξενούμε μια ομάδα από ένα γειτονικό δήμο, θεωρούμε και υποχρέωσή μας, να σας πω. Δεν ξέρω τι γίνεται, κύριε Κούγια, πίσω από το παρασκήνιο, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα εκεί από την Πάτρα, δεν μπορώ να την κατανοήσω. Εύχομαι να μην είναι αντιπαλότητα, κάποιο παρασκήνιο που έχει να κάνει για ένα αγώνα έντιμο που δίνεται, για να σταθεί στα πόδια του σωστά το ελληνικό ποδόσφαιρο και να βρει το δρόμο του. Εγώ το έχω πει και πάλι, ότι θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας για να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Έτσι. Ένα ποδόσφαιρο που θα παίζεται μέσα από αγωνιστικούς χώρους και όχι αλλού, όπως έγινε κατά το παρελθόν. Δεν απαγορεύεται να παίζει οποιαδήποτε ομάδα σε οποιαδήποτε έδρα. Το ξεκαθαρίζουμε και αυτό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Η Δόξα Δράμα έπαιζε στη Θεσσαλονίκη. Η Καβάλα έπαιζε στη Θεσσαλονίκη. Η Καλονή στην Αθήνα. Η Καλονή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε. Όταν δεν έχει έδρα, αν υπήρχε έδρα και σου έδιναν μόνιμο παραχωρητήριο, ήσουν υποχρεωμένος να παίξεις την έδρα της πόλης σου. Στην Πάτρα υπάρχουν δύο γήπεδα. Το ένα που δεν έχει άδεια και είναι ακατάλληλο για επαγγελματικούς αγώνες, που είναι το γήπεδο της Αγιάς, έχει κοπεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτό κόπηκε όταν δώσαμε δύο φορές play-off και επισκέφθηκε η Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠ, το συγκεκριμένο γήπεδο. Το βρήκε ανασφαλές και ακατάλληλο και επικίνδυνο. Το μόνο καλό είναι ο χλωροτάπητας που αντικαθίστησα εγώ και έφτιαξα καινούριο το 2009, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Είναι ένα ερυπωμένο, βρώμικο, ακατάλληλο, χωρίς καν χώρους υγιεινής γήπεδο. Δεν έχει τίποτα από αυτά που χρειάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο. Και το δεύτερο είναι το γήπεδο το παραπλησιακό. Από τη στιγμή που το παραπλησιακό γήπεδο, ρητός, όχι μόνο δεν στο δίνει,
Αλλά αντιθέτως, προκλητικά λένε, η μόνη που δεν θα παίζει εδώ είναι η Παναχαϊκή και θα παίζουν όλες οι αστυνομικές ομάδες της Πάτρας και έγινε δημόσια πρόσκληση στην ΕΠΣ Αχαΐας να δηλωθούν οι ομάδες που θα παίζουν εκεί εκτός από την Παναχαϊκή. Σήμερα μας κοινοποιήθηκε το έγγραφο, σε μία εβδομάδα από σήμερα, να πάρουμε και τα πλυντήριά μας από το γήπεδο, ώστε να μην έχουμε να πλύνουμε τα ρούχα μας και να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές μας. Για μας, γιατί η επιδίωξη πια είναι φανερή, το έγγραφο της τεχνικής να διαλυθεί η Παναχαϊκή και να ψαχτεί αν έχει συλλογισμούς. Να ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι αυτοί νομίζουν ότι είναι η Παναχαϊκή του Λουκόπουλου, του Μουτζουλούλια και του Μακρύ. Είναι η Παναχαϊκή που ανήκει στο λαό της Πάτρας, αλλά αυτός που πληρώνει για να υπάρχει λέγεται Κούγιας. Ξέρει τον νόμο και επειδή προσπάθησαν με κάθε τρόπο, ακόμα και στην εκπομπή της δίκης προχθές, να πούνε ότι είμαστε κατηγορούμενοι γιατί δεν έχουμε συλλογισμούς, να σας πω ότι οι συλλογισμοί μας είναι όλοι κατατεθειμένοι. Απλώς τι περιμένουμε. Ανακοινώθηκε επισήμως ότι δεν θα πληρώνεις για τη δημοσίευση και περιμέναμε τη δημοσίευση σχετική και δημοσίευσαμε 9 ισολογισμούς μαζί. Το κάναμε με τον τρόπο που πρέπει, απλώς δεν το δημοσιοποίησαμε για να εκτεθούν οι άνθρωποι. Αλλά και πάλι, και ισολογισμούς να μην είχαμε, είναι τόσο αγράμματοι που ξέρουν ότι αυτή είναι διοικητική παράβαση και δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία μιας εταιρείας. Έχει πρόστιμα, έχει κάτι, αλλά δεν έχει διάλυση μιας εταιρείας. Άρα λοιπόν αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι έχουμε καταλάβει ότι στην Πάτρα σκοπός είναι η διάλυση της ομάδος. Άρα και για το όνομα της Παναχαϊκής και για την ιστορία της και για το ότι ποτέ δεν θα επέτρεπα στη δική μου ιδιοκτησία να διαλυθεί μια ομάδα όπως δεν έγινε με τα Γιάννα, όπως δεν έγινε με τον Ερακλή Θεσσαλονίκης, όπως δεν έγινε και με την Παναχαϊκή. Η ομάδα μου ήταν πάντα πρωταγωνίστρια, όποια και αν ήταν από το μηδέν, εξοφλούσε πάντα τα χρέη της και στο τέλος κατάφερνε να κάνει και εκπληκτική ομάδα. Είμαστε σε όλους τους στόχους μέσα. Έλα. Και είναι βέβαιο ότι και το όνομα της Παναχαϊκής θα διατηρηθεί. Βεβαίως, είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο να δώσουμε τοπικό χαρακτήρα στην ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να σου παρέχουν το γήπεδό τους με τις νόμιμες προϋποθέσεις. Να κατασκευάζονται αθλητικά κέντρα. Να υπάρχουν γήπεδα τα οποία έχει κατασκευάσει ο Δήμος και στα δίνουν να κάνεις προπόνηση. Και εσύ, διατηρώντας πάντα το όνομα της Παναχαϊκής, κρατώντας ψηλά την ιστορία της, να μην προσθέτεις αυτό που έκανε ο κ. Πανόπουλος στην Ξάνθη με τη Σκόντα, αυτό που έκανε ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης με την Ένωση Ποντίων Κατερίνης, αυτό που έκανε ο Απόλλων Πατρών στο μπάσκετ που λέγεται Κάρνα, εμείς ψάχνουμε να βρούμε με τον κύριο Δήμαρχο την επιχείρηση η οποία θα γίνει χορηγός μας και θα έχει οπωσδήποτε σαν προϊόν, γιατί μόνο προϊόντα μπορούμε να διαφημίσουμε, κάτι που θα συνδέει την Παναχαϊκή με την Κορινθία. Αυτό είναι το μοντέλο. Άρα λοιπόν μην ψάχνετε να βρείτε πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν ποτέ. Ούτε συμφωνεύσεις θα γίνουν, γιατί δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά και να μπορούσαν να γίνουν, η τοπική ομάδα, η ιστορική ομάδα που δόξασε την περιοχή στη Σούπερ Λίγκα, στην παλιά Πρωτεθνική, έχει χρέη περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Εμείς που βρήκαμε 300 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουμε βοήθεια από πουθενά και με εχθρότητα, έχουμε υπόλοιπο χρεών 450.000 ευρώ από 300 και εξοφλητέα σε 100 δόσεις. Φτάσαμε στο σημείο να πληρώνουμε, είναι εδώ ο λογιστής μας, 39.000 ευρώ το μήνα επί 50 μήνες.